Τη στιγμή, κύριε Πρόεδρε, που απειλούμεθα, έχουμε κι εμείς δικαίωμα, όπως είχε το Ισραήλ και όπως ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι είχε δικαίωμα στην άμυνά του το Ισραήλ, να έχουμε κι εμείς το δικαίωμα στην άμυνά μας. Επομένως, προτείνω την οργάνωση του άμαχου πληθυσμού στην παλαϊκή άμυνα. Αν μας αισθάνεται η Τουρκία δυνατούς και ότι ο καθένας ξέρει τα επιτελέσει ακόμα και το τι έργο θα κάνει, πρώτα θα βοηθήσουμε το στρατό, διότι όταν είμαστε οργανωμένοι ξέρουμε τι θα κάνει ο καθένας και θα βοηθηθεί και ο στρατός. Το στρατό μας είναι αξιόμαχο, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Αν ξέρει ο καθένας σε ποιο χαράκωμα θα πει και θα του φρικήσει αν τολμήσουν και κάνουν, γιατί αυτοί ετοιμάζουν απόφαση, έχουν το μεγαλύτερο κομματικό στόλο. Και τι να κάνουν, θα ζώσουν το νησί. Θα ζώσουν το νησί με αυτά τα κύπουλα, τα μικρά, τα σκάφη και θα βγουν επάνω. Και αν μας βρουν απροετοίμαστος, θα μας φάξουν όπως φάξανε τους Ισραηλίτες. Έτσι θα γίνει, να πούμε. Έχουμε να κάνουμε με, τέλος πάντων, με λαούς οι οποίοι δεν σέβονται τον άνθρωπο. Επομένως, πρέπει να προλάβουμε τα μέτρα μας. Εγώ τα έχω βάλει αυτά, οφείλω να σας ενημερώσω.